Φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Λακουβάρδο, τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία του. Κύριε Λακουβάρδε, πώς είστε? Σας ευχαριστούμε θερμά. Να ξεκινήσουμε λίγο με κάποιες καιρικές συνθήκες που δεν έχουν σχέση με άνοιξη. Έχει επηρεαστεί η υπόλοιπη Ελλάδα, κατά πόσο θα επηρεαστεί η Κρήτη βέβαια και σε ποιο βαθμό? Κοιτάξτε, ένα μεγάλο μέρος της χώρας επηρεάζεται από αυτή την καλοκαιρία, από αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στο Ιόνιο. Η Κρήτη επηρεάζεται λιγότερο, κυρίως με τις νοτιάδες που ήταν πολύ ενισχυμένοι σε αρκετές περιοχές της βόρειας του νησιού, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες. Έχει πέσει κάποιο σύνδεση στον και θα πέσει στις επόμενες ώρες, όπως και κάποιες τοπικές βροχές. Αλλά τοπικές βροχές που θα έχουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Δηλαδή αυτή η κακοκαιρία, αφού το χαμηλό θα φύγει από το Ιόνιο και θα κινηθεί ανατολικά, θα επηρεάσει και την Κρήτη, περισσότερο θα έλεγα την Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο πρωί, όταν πλέον και οι άνεμοι θα σταθούν σε βοριάδες. Το χαμηλό θα είναι στον Ανατολικό Αιγαίο, θα σταθούν οι άνεμοι σε βοριάδες, θα δώσει και λίγο περισσότερες βροχές από την Παρασκευή το μεσημέρι χαρά μέχρι το Σάββατο το πρωί. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν αναμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Μην περιμένουμε έτσι τον ακριβή όρο κακοκαιρία, σε καμία περίπτωση δηλαδή, αυτά που έζησαν κάποιες περιοχές το χειμώνα. Κάποιο ψηλό βροχο να υποθέσω, πτώση της θερμοκρασίας δεν έχει σχέση. Ίσως λίγο παραπάνω σε κάποιες περιοχές. Ίσως λίγο παραπάνω σε κάποιες περιοχές, κυρίως την Παρασκευή. Την Παρασκευή μπορεί να είναι λίγο πιο έντονη η αστάθεια και η βροχή στο νησί. Τι θέλουμε τις βροχές γιατί σε αρκετές περιοχές και από τα δορυφορικά δεδομένα βλέπουμε ότι έχει και τύξη υγρασία στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Επομένως, θέλουμε αυτές τις βροχές, ειδικά όταν δεν είναι τόσο έντονες, θα δημιουργούν προβλήματα. Κύριε Λακουβάρδε, κάναμε αυτή τη συζήτηση και πριν από ένα μήνα για το πόσο, ας πούμε, πίσω έχει πάει αυτή η εξέλιξη του χειμώνα, του φθινοπόρου, της άνοιξης κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε? Είμαστε δηλαδή στο Μάιο, έχουμε αυτές τις τα ψηλόβροχα. Είναι κάτι φυσιολογικό, γιατί το αίσθημα που κι εμείς καταγράφουμε από τον κόσμο είναι ότι δεν είναι και πολύ λογικό έτσι, τις πρώτες μέρες του Μαΐου που έχουμε συνηθίσει άλλες χρονιές, με συγχωρείτε, να κάνουμε πρωτομαγιά με ήλιο, με πολύ θερμές θερμοκρασίες, να έχουμε αυτή την αλλαγή. Κοιτάξτε, ίσως μας κάνει και αντίθεση με το ζεστό χειμώνα που είχαμε. Ας αρχίσουμε ότι ο Απρίλιος, πριν πάμε στο Μάιο, που είναι δύο μέρες τώρα μόνο, τον Απρίλιο ήταν ένας ψυχρός μήνας, ένας κρύος μήνας σε όλη τη χώρα. Μετά από πολλούς μήνες, αρκετές περιοχές της χώρας μας στη δημοκρατία ήταν κάτω από τα κανονικά. Ενώ οι προηγούμενοι μήνες χειμωνιάτικοι, δηλαδή ήταν ζεστοί, μπορούσαμε να πούμε, σχετικά με τις κανονικές τιμές. Τώρα, όσον αφορά την εποχή αυτή, όχι, δεν είναι παράδοξο να έχουμε βροχές αυτή την εποχή. Ίσως είναι λίγο μεγαλύτερη διάρκεια των ψυχρών ημερών, αν θέλετε. Και οι βροχές που θα έχουμε μέχρι το Σάββατο, που και πέρα ο καιρός βελτιώνεται και θα ανέβει και η θερμοκρασία. Βλέπουμε όμως μέσα στο Μάιο αρκετά συχνά τέτοιου τύπου καιρού. Δηλαδή είναι ένας μήνας ο οποίος είναι μεταβατικός και έχει από τα δύο χαρακτηριστικά. Μπορεί να έχει και πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έχουμε δει και καύσωνα μέσα στο Μάιο και βροχές. Η τάση είναι η επόμενη εβδομάδα να είναι πιο καλή και με θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες από αυτές που έχουμε τώρα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια βέβαια και πηγαίνουμε στο δεύτερο του μήνα. Αλλά όχι, δεν είναι κάτι ενισχυτικό. Κύριε Λακουβάρδε, αναφορικά με τα δημοσιεύματα που μεταφέρουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και σε επίπεδο περιφέρειας γύρω από τον όρο θερμό καλοκαίρι, ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια το εφετινό σε σχέση με τα προηγούμενα και σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Τι ισχύει, μύθος ή πραγματικότητα, πού έχουν βασιστεί αυτές οι έρευνες και αυτές οι αναφορές? Δεν έχουν βασιστεί σε καμία επιστημονικό εργαλείο. Και αυτό θέλει προσοχή όταν κάνουμε τέτοιες δηλώσεις. Πολύ ειδικά σωστά. Όταν οι δηλώσεις γίνονται από ανθρώπους που δεν είναι απολύτως ειδικοί του αντικειμένου. Επιστημονικά εργαλεία για να μπορέσουμε να κάνουμε πρόγνωση για το επόμενο καλοκαίρι ή για οποιαδήποτε άλλη εποχή μπροστά, δεν υπάρχουν. Θα τους καθαρίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε πως θα είναι συγκεκριμένα καλοκαίρι αυτό. Υπάρχουν οι εποχικές προγνώσεις που δείχνουν μια τάση εξέλιξη του καιρού τους επόμενους μήνες, που δείχνουν έτσι ένα ζεστότερο καλοκαίρι από τα κανονικά στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Αλλά αυτό δυστυχώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι. Δεν δείχνουν κάτι ιδιαίτερο για τη χώρα μας. Περισσότερο θα έλεγα δείχνουν μεγάλες αποκλίσεις προς τα πάνω, κυρίως στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη. Δεν αποκλείται να έχουμε ζέστες. Το είδαμε το 2021, μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Το 2022 είχαμε ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν απολύτως φυσιολογικό και γι' αυτό είχαμε και λίγες δασικές πυρκαγιές. Δεν αποκλείεται να έχουμε ζέστη όπως και
Όπως και το αντίθετο. Επομένως, η σωστή απάντηση είναι δεν γνωρίζουμε πώς είναι το φετινό καλοκαίρι. Απλά ο συνδυασμός ζέστης και περιορισμένων βροχοπτώσεων, όπως ελάχιστων βροχοπτώσεων, όπως έγινε φέτος στην περίπτωση της περιφέρειας Κρήτης, δημιουργεί ένα αίσθημα προβληματισμού στις τάξεις φορέων, κατοίκων, ξέρετε. Δεν έχει. Οι περιορισμένες βροχές προφανώς δημιουργούν μια ανησυχία και αυτό είναι απολύτως λογικό. Οι βροχές θα σταματήσουν λίγο στην Κρήτη λόγω εποχής. Και αν έχουν μια δεύτερη χρονιά που θα είναι κακή, όπως ήταν οι περσινοί σε αρκετές εποχές όπως η Κρήτη, θα είναι ένα πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να μιλάμε ότι το καλοκαίρι που θα έρθει μπροστά μας θα είναι το πιο ζεστό και θα δούμε. Είναι το λιγότερο ανεύθυνο. Είναι λάθος. Είναι ανεύθυνο. Θέλει προσοχή όταν κάνουμε αυτές τις διακοπές, δεν θα έχει λόγο να ανησυχούμε. Μάλιστα. Όταν θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την τάση του καιρού, θα την δώσουμε. Αλλά είναι πάντα τάσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες προγνώσεις. Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Λαγουβάρδε. Τις επόμενες δεκαετίες, τα καλοκαίρια θα έχει ζέστη. Θα έχουμε ψηλότερες θερμοκρασίες. Ναι, θα έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συγκεκριμένη πρόγνωση. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Σας ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Λαγουβάρδε. Λοιπόν,